Επιστρέψαμε λοιπόν με ένα πολύ όμορφο και φρέσκο ρυθμικό έτσι τραγούδι. Το ακούτε συχνά εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και ειδικά στην εκπομπή μου. Γνωστή η φωνή και το όνομα αυτής Ρία Ελληνίδου. Και η έκπληξη της βραδιάς είναι που την έχουμε εδώ μαζί μας στην παρέα μας και θα τη γνωρίσουμε. Ρία, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθες στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ ακούμε τις μουσικές σου και μας αρέσουν πάρα πολύ. Καταρχάς να πούμε ότι είσαι πάρα πολύ νέα και έχεις κάνει τόσα πολλά ήδη με τις ερμηνείες σου, τις εμφανίσεις σου. Και θέλουμε όμως να μας πεις πώς ξεκίνησες όλο αυτό το ταξίδι στη μουσική. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ξεκίνησα λοιπόν, είμαι από τη Θεσσαλονίκη κι εγώ, για όσους δεν το ξέρουν. Ξεκίνησα όταν ήμουν 5 χρονών, όπου με γράψανε οι γονείς μου στο οδείο. Είμαι από μια μουσική οικογένεια. Στην οικογένειά μου παίζουν όλοι μουσική, είμαστε 3 αδερφιά. Άρα υπήρχε αυτό το, έτσι, το κλίμα το μουσικό στο σπίτι. Υπήρχε πάρα πολύ, όλοι παίζουμε και αγαπάμε τη μουσική. Οι γονείς μου έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στην παραδοσιακή μουσική και την παλιά λαϊκή μουσική. Και έτσι μας στείλανε από πολύ μικρούς στο οδείο και τα 3 αδερφιά να μάθουμε και τη θεωρία της μουσικής, αλλά και στην πράξη ο καθένας ότι όργανο αγαπούσε, ό,τι ήθελε. Μετά πήγα στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και παράλληλα, επειδή στο Μουσικό Σχολείο ήταν, ας πούμε, και το πρώτο μέρος όπου βρήκα συνομήλικα παιδιά να παίζουν μουσική, και έτσι φτιάξαμε και πολλές μπάντες μέσα στο σχολείο. Ξεκινήσαμε τα πρώτα live. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω όταν ήμουν 14 χρονών με τον αδερφό μου, που παίζει κλαρίνα, τον Παναγιώτη τον Ελληνίδη. Έτσι, σε πιο πολύ παραδοσιακή μουσική, και μετά στα 17-18 ασχολήθηκα και με το Καφέ Αμάν, το Σμυρνέικο, το Ρεμπέτικο, το Λαϊκό. Ξεκίνησα και έτσι. Θα πάρουμε μερικές γεύσεις έτσι μουσικές και από αυτά. Τώρα εδώ φυσικά ο λόγος που σε έχω εδώ και χαίρομαι πολύ που δέχτηκες να βγεις έτσι στον αέρα του Ράδιο Θεσσαλονίκη και να μας μιλήσεις, είναι φυσικά ότι αν δεν κάνω λάθος, αυτή την Πέμπτη, ναι, έτσι βεβαίως δεν είναι, θα κάνεις ένα πολύ ωραίο live στην Πλάζα Ρετσού, κάτω, ναι, στην παραλία. Ναι, πρώτη φορά θα τραγουδήσω στην Πλάζα της Αρετσούς. Γενικότερα είμαι και από την Καλαμαριά, έχω μεγαλώσει στην Καλαμαριά. Μάλιστα. Εκεί είναι το πατρικό μου. Τέλεια. Θα είμαι την Πέμπτη λοιπόν, αυτή την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, στην Πλάζα Αρετσούς. Θα κάνω μια πολύ όμορφη συναυλία. Μέσα στο πρόγραμμά μου θα έχω και παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια. Πολλά από αυτά υπάρχουν και στο κανάλι μου στο YouTube. Ο κόσμος δηλαδή που θα έρθει θα είναι προειδεασμένος, θα τα γνωρίζει. Θα ήθελα, αφού μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, να ενημερώσω τον κόσμο ότι θα σας περιμένουμε στις 8. Πρέπει να έτσι, ώρα προσέλευσης. Ναι. Γιατί είναι κατοικημένη περιοχή και θα τελειώσουμε και νωρί. Πολύ ωραία. Και μας αρέσει έτσι μια συναυλία να ξεκινήσει νωρίς, οπότε να την απολαύσουμε χωρίς να έτσι πιάσουμε μεσάνυχτα και μετά και κουραστούμε κιόλας. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος που θέλει να έρθει πρέπει να προλάβει και να πάρει εισιτήρια, διότι νομίζω είναι περιορισμένος ο αριθμός, έτσι δεν είναι? Ναι, δυστυχώς είναι πάντα περιορισμένος ο αριθμός. Ο κόσμος ίσως δεν έχει καταλάβει ότι για μας δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Εμείς οι καλλιτέχνες βρισκόμαστε σε μια καραντίνα, οπότε και είναι περιορισμένο το πόσοι μπορούν να μπουν σε ένα χώρο. Και θα πρέπει να είναι όλοι καθήμενοι, που είτε θα κλείσουν τραπεζάκι χωρίς κάποια έξτρα χρέωση, είτε θα τους θα υπάρχουν και καρεκλίτσες στημένες. Είναι πιο ωραίο βέβαια το τραπέζι, γι' αυτό σας λέω, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία. Κλείστε και ένα τραπεζάκι να κάθεστε, να κουμπάτε το ποτό σας. Έτσι ακριβώς. Μην είστε στην καρέκλα, είναι λίγο κάπως περίεργο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που ακούμε εμείς εδώ τώρα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, το Σαν Φωτιά, τι είναι αυτό, πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι? Το Σαν Φωτιά λοιπόν είναι το καινούριο μου τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Heaven, σε στίχους του Ηλία Φιλίππου, μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Είναι μια καινούργια συνεργασία. Τεράστιοι και οι δύο, βεβαίως. Και είναι η πρώτη μας, θα υπάρξουν κι άλλες. Αυτό ήταν το πρώτο μας, ήταν καλοκαιρινό. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε κι άλλα πράγματα. Βεβαίως θα περιμένετε κι άλλα πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα έρχονται. Με το καλό να περάσει όλο αυτό το θέμα, τον κορονοϊό. Και πολλά πράγματα θα γίνουν στο μέλλον. Και βλέπω και ένα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ. Ναι. Το οποίο τα πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ φρέσκο. Λοιπόν, Ρία,
δεν το ξαναβάζουμε μία το κομμάτι να ακούσουμε ή να... Α, όχι, ξέρεις τι θα κάνω. Θα βάλω ένα άλλο κομμάτι που μου αρέσει, το λατρεύω πραγματικά. Όποιος αρέσει. Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα, δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Έχουμε να πούμε πολλά. Οκ. Okay. Βεβαίως, είμαι εδώ και περιμένω. Έγινε. Τι όμορφο τραγουδηρία. Τι είναι αυτό που ακούμε? Αυτό που ακούμε, λοιπόν, είναι το τραγούδι της Ματούλα Ζαμάνη με τίτλο «Πριν». Τη Ματούλα την αγαπάω πάρα πολύ, είμαστε φίλες. Απόψε τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι εκεί κοντά σας. Είχε μια συναυλία πριν μερικές μέρες, αλλά έβρεξε στη Θεσσαλονίκη και δεν μπόρεσε να την κάνει. Οπότε την κάνει σήμερα. Την κάνει σήμερα, ναι. Αγαπώ λοιπόν πολύ για τη Ματούλα, τα τραγούδια της, τους στίχους της, γενικά όλα τα όλα της. Και όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, κατευθείαν ήθελα να κάνω ένα cover με μια δική μου ενορχήστρα, ένα δικό μου τρόπο. Εδώ πέρα βέβαια παίζει ένας πολύ πολύ αγαπημένος μουσικός, ο Μπάκης. Με την κιθάρα του, φοβερός. Με την κιθάρα του, ο οποίος το έχει φτιάξει καταπληκτικά όλο. Παίζει και κιθάρα και μπάσο, όλο ο Μπάκης τα παίζει. Στο συγκεκριμένο τραγούδι είμαστε μόνο οι δυο μας. Τέλειο, το αγαπάμε, μας αρέσει. Και εγώ τα αγαπάω πολύ, φυσικά και θα το πω στην συναυλία γι' αυτό. Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Για πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Για κάτσε να ακούσουμε αυτό. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, Ρία? Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Είναι ερωτικό τραγούδι, αλλά και της ξενιτιάς. Εμείς ακούσαμε τώρα ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα, διότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι μια ταινία που φτιάχνει ο Χρήστος ο Κεμανετζίδης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, είναι μια ταινία που φτιάχνει ο Χρήστος ο Κεμανετζίδης, ο οποίος είναι πρωτοπόρος σε ό,τι κάνει πάντα. Έτσι. Είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Και σίγουρα θα αφήσει ιστορία και αυτό, όπως αφήνει ό,τι κάνει. Είμαι πολύ και χαίρομαι πολύ, Χρήστο, αν μας ακούσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε. Λοιπόν, σου έχω μια έκπληξη. Λοιπόν, για πάμε λίγο στη δεύτερη μας γραμμή. Χρήστο. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνεις? Ξέρεις ποια έχουμε εδώ, στον αέρα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ναι, έμαθα. Λοιπόν, για πείτε. Χρήστο, τα φιλιά μου. Γεια σου, Ρία, τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι μια χαρά, τέλεια είμαι. Χαίρομαι πολύ. Σε νιώθω εκεί πέρα, γιατί πριν λίγες μέρες ήμουν και εγώ εκεί πέρα και είναι πάρα πολύ ωραία γενικά όλη και η ατμόσφαιρα και τα παιδιά όλα. Χρήστο, εμείς ακούσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτή την ταινία μικρό μήκους που θα κυκλοφορήσεις σύντομα, από τον Πόντο στην Αγία Σοφία. Ναι. Πες μου, καταρχάς ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα που τραγουδάει η Ρία. Πώς ήρθε αυτή η συνεργασία? Ναι. Για πείτε τα εδώ πέρα, ρε παιδιά, εσείς. Ναι. Θα πω εγώ, γιατί η Ρία είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει ακόμα. Γιατί... Λοιπόν, Ρία, ήρθε η ώρα να τα μάθεις εδώ, στον αέρα ζωντανά, ναι, του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι, λοιπόν, για να μάθω λοιπόν. Λοιπόν, αυτή η ιδέα βασικά όλη ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι. Και εγώ έχω μια αρρώστια, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Μόλις κάτι έτσι μου έρθει σαν ιδέα, θέλω να το δημιουργήσω, θέλω να το τελειώσω και μπαίνω στη διαδικασία και ξεκινάω. Και ξεκινάω γιατί ό,τι χρειάζομαι για να πραγματοποιηθεί από ύλη, από υλικά πράγματα και μουσικά και όργανα και κομπιούτερ και κάμερες και τα πάντα όλα, τα έχω όλα, έχω τους φίλους μου, τους βοηθούς μου, τους συνάδελφούς μου και ξεκινάω. Ξεκίνησα εγώ πλέον τώρα μέσα σε μια κατάσταση που είχαμε τον κορονοϊό. Εγώ θέλω να πάμε στη Ρία Ελληνίδου. Πώς φτάνεις? Ναι, εκεί θα πάμε. Και ξεκινάω πλέον μέσα στη κρίση με αυτό, με τον κορονοϊό, τα πάντα. Αυτή την ταινία μικρού μήκους. Επέλεξα καλλιτέχνες. Την Ρία την είχα ακούσει εδώ και πολύ καιρό εγώ πώς τραγουδά και τι τραγουδά. Είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο. Είναι ένας άνθρωπος multi-instrumentalist, παίζει πολλά όργανα, δεν ξέρω αν ο κόσμος, πολλοί κόσμος το ξέρει, δεν το ξέρει. Είναι ταλέντο, παίζει και χρουστά, παίζει και όργανα και
είναι άτομο ανήσυχο, δηλαδή θέλει να ασχολείται με αυτό που κάνει, να το αναλύσει, να δει πώς γίνεται, τι γίνεται, και εκεί μέσα μπαίνει πολύ βαθιά και το αποτέλεσμα της είναι πάντα, έχει ένα δικό της είδος σε αυτά που κάνει και αυτή με τα βίντεο κλιπ της, με τις παραγωγές της, με τις συνεργασίες της, τα πλάνες, τα πάντα όλα. Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό που είδα στη Ρία και λέω θα την πάρω τηλέφωνο, ενώ αυτή δεν ήξερε τίποτα βασικά. Την παίρνω μια μέρα ένα τηλέφωνο, τη λέω ωραία έτσι και έτσι ετοιμάζω μια ταινία μικρού μήκους. Ξεκινάει από τον Πόντο, θα έχει ποντιακά τραγούδια με μεγάλους καλλιτέχνες, θα έχει τα μικρασιάτικα, θα είσαι εσύ, θα είναι ο Ζαφύρης ο Μελάς, θα είναι ο Τάξος ο Νούσιας ο ηθοποιός, θα είναι ο Τάξος ο Μπαμπακίδης, θα είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και... Είναι μια μεγάλη και ωραία παραγωγή αυτή. Ναι, χάρηκε η Ρία σαφώς και μου λέει μεγάλη μου χαρά να συνεργαστούμε και να κάνουμε και να ράνουμε και είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε επίσημα. Αλλά όχι και... τελευταία. Όχι, αυτό σίγουρα όχι. Λοιπόν... Ρία, εσένα πώς σου φαίνεται αυτή η συνεργασία, πώς τη δέχτηκες αυτή την πρόταση? Καταρχάς αμοιβαία τα αισθήματα, Χρήστο, για όσα είπες σίγουρα. Για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αλήθεια είπα. Και θα το πω εντελώς καλοπροαίρετα αυτό που θα πω. Νομίζω, ναι. Εγώ αγαπώ πολύ τους τρελούς καλλιτέχνες. Εμείς οι τρελείς καλλιτέχνες αναγνωριζόμαστε μεταξύ μας. Τη βρίσκουμε κατευθείαν. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είμαστε. Εντάξει, θα συνεννοηθούμε. Δεν μας αρέσουν τα βατά και τα συνηθισμένα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πάντα διαφορετικό. Θέλουμε, έχουμε την τρέλα μας. Σε όποιον αρέσει αυτό που κάνουμε, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το συνηθισμένο. Αλλά κάπως έτσι ήταν η γνωριμή μου με τον Χρήστο. Λέω εντάξει, δικός μου είναι αυτός. Ξέρεις, καμιά φορά τους καλλιτέχνες μπορεί να συνεργάζεσαι πάρα πολύ καιρό και να είναι έτσι απλά μια συνεργασία. Και καμιά φορά βλέπεις κάποια και έρχεται εκείνη η ενέργεια, εκείνη η δύναμη που ταιριάζει σε όλα χωρίς καν να γνωρίζεσαι με τον άνθρωπο αυτόν και ταιριάζει σε όλα. Δηλαδή ό,τι και να σου πει, ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις είναι όλα ένα. Είναι πολύ παράξενο. Εγώ πάντως επειδή έτυχε να συνεργαστώ σε αυτό το καινούριο project που κάνεις, Χρήστο. Βεβαίως, ήμουνα παρόν στα γυρίσματα με τη Ρία. Πραγματικά νομίζω ότι η ερμηνεία της Ρίας καταρχάς ταιριάζει, τι να πω, επειδή αυτό το κομμάτι, να ξέρεις Ρία, μετά τα γυρίσματα κάθισα και το ψάξα στο YouTube σε ό,τι εκτέλεση κυκλοφορεί. Νομίζω ότι πραγματικά έδωσες, τι να πω, δεν ξέρω, είναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία σου. Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου για αυτά τα όμορφα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στη συναυλία την Πέμπτη που θα έρθουμε εμείς, θα είμαστε εκεί πέρα πρώτη θέση. Εκεί από νωρίς Νίκο μαζί της, ναι, δεν έτσι. Θα την αφήσουμε καθόλου. Έτσι ακριβώς, στην Πλάζα Ρετσού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω. Λοιπόν, να το ξαναπούμε οπότε για να μην το ξεχάσει ο κόσμος, την Πέμπτη. Τι καλύτερο έχουμε να κάνουμε την Πέμπτη? Πηγαίνουμε Πλάζα Ρετσού, ανοιχτά έξω στον αέρα, δεν έχουμε κανένα θέμα. Πηγαίνουμε 8 η ώρα, φροντίζουμε να έχουμε πάρει εισιτήριο από πριν και απολαμβάνουμε μια συναυλία. Νομίζω ότι θα περάσουμε τέλεια. Βεβαίως. Να πω επίσης ότι θα έχει λίγη ψύχρα. Πάρτε λοιπόν ένα μπουφανάκι να έχετε μαζί σας. Πάρτε την καλή σας διάθεση, την καλή σας ψυχολογία και ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι παρέα. Μπορεί να μην μπορούμε να χορέψουμε λόγω COVID, αλλά μπορούμε να τραγουδήσουμε και να αγαπηθούμε και να πιούμε και όλα αυτά. Ναι, μπορείτε να πάρετε εισιτήρια και στην είσοδο, αλλά αν τα πάρετε από το Viva, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στη σελίδα μου στο Facebook και τηλέφωνο για να κλείσετε τραπεζάκι, αλλά και το link για να κλείσετε τα εισιτήρια είναι πιο οικονομικά από το Viva, όπως βολεύει τον καθένα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο, Ελ Κρίστο. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Ελληνίδου. Και... Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Ρία, θα τα πούμε από κοντά. Χαιρετίσματα στον κύριο Διαμαντόπουλο, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Έτσι, την αγάπη μας Ρία, τα λέμε την Πέμπτη, θα σε δούμε ζωντανά. Ευχαριστώ πολύ και εσένα και τον Ράδιο Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου, σας περιμένω την Πέμπτη. Καλό βράδυ παιδιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια.